Πάει ο νους μου στους πρόσφυγες αυτές τις μέρες. Δεν μπορεί να μην πάει ο νους μου στους πρόσφυγες αυτές μέ τις μέρες. Όταν κάθομαι και ακούω κριτικές για το πώς πακτώνονται στο Λονδίνο, είπα πώς πακτώνονται στη Σουηδία, κάθομαι και σκέφτομαι πόσους μήνες είναι πακτωμένοι και πόσους θα παραμείνουν πακτωμένοι άνθρωποι κυριολεκτικά συμπιεσμένοι σαν σαρδέλες σε σκηνές στην Ήπεθρο υπό συνθήκες που κανένα μα να μην τι φανταστεί, όπου δεν έχουν τα περιθώρια τη υγιεινή διατροφή, όπου δεν έχουν τα περιθώρια, δεν έχουν κάνει ζεστό νερό για να πληθούν. Έχουν μια καμπι... ένα καμπινέα ανά 300 ανθρώπου, ξέρω εγώ. Μπορεί να μου πει κάποιο πώ τηρούνται οι κανόνε υγιεινή. Και έπειτα ε, γέμισε ο κόσμο προσφορέ από λαμόγια, από ψεύτικα προϊόντα. Σωστό από... αυτό. Από που βαράνε τι πόρτε, από χίλια δυο άλλα πράγματα. Επομένω και κυρίω. Κατέρευσαν οι μύθοι, παιδιά. Οι μύθοι κατέρευσαν. Ο υπέροχος καπιταλισμός. Ο παράδεισος της ελεύθερης αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας. Όπου αν δεν έχεις λεφτά να αγοράσεις αναπνευστήρες... και αν δεν έχεις και ασφάλεια να τους φτάσεις τους αναπνευστήρες μέχρι εδώ... θα μπορέσει να τους κλέψουν στη γωνία ή κάποιοι άλλοι που τους χρειάζονται. Ή να κάνουν εμπόριο όπως κάνανε στην Ιταλία. Ή να αναγκάζεται τώρα να έρθει ένα αφεντικό το οποίο παίρνει έκτακτα μέτρα και δίνει εντολή στην πολεμική βιομηχανία να φτιάχνει, ξέρω εγώ, αναπνευστήρες ή να φτιάχνει σωλήνες. Και καθόμαστε και μιλάμε για αυτούς που χάσαμε ως εργαζόμενους και αναρωτιέμαι, τώρα θα καταλάβει ο κόσμος τι πάνε να πει κεντρικό Είναι δεν θέματα... Ε... Κεντρικό σχεδιασμό, πε μου, δηλαδή, είμαστε σε θέση, δεν είμαστε σε θέση σαν χώρα να παράγουμε τα στοιχειώδη που θέλουμε. Μου κάνει πλάκα. Σεντόνια, μαξιλάρια και τέτοια που λείπανε στα νοσοκομεία, λείπανε γιατί τι είμαστε. Ηλίθιοι, ανίκανοι ή μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να τα εισάγει όλα. Ποια Ένωση, για να μου πείτε ποια είναι αυτή η Ένωση. Είναι Ένωση των Λαών. Και δηλαδή θε τη... να μου πεις ότι ο Μίτσος βοηθάει τον Φρανκ και ο Φρανκ βοηθάει τον Χάν. Τι τη... κάνουμε. Και έχει και τη Μέρκελ και σου λέει, Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τα ομόλογα μου, η οικονομία μου και κόψτε το λαιμό σα. Δεν είναι η Μέρκελ. Πε μου μένανε πιο συντηρεί αυτή τη στιγμή την ψυχολογία των, των γιατρών. Των γιατρών οι γιατροί και οι νοσοκόμε υπερβάλλουν αυτό. Έτσι. Αλλά την ίδια ώρα Έτσι. γυρνάνε στα σπίτια του. Εγώ αναρωτιέμαι πώ δεν σκεφτήκανε κάποια στιγμή ε, 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 και πώ θα έπρεπε και θα όφιλε και το πρότεινε το ΚΚΚΟΕ να νοικιαστούν και ξενοδοχεία για να μπορούν. Ε, κάποια στιγμή οι γιατροί που έχουν αρρωστήσει να μην είναι και αυτοί σε κατοίκον Κοντά περιορισμό, κουβαλώντα ένα άγχο στο σπίτι του και ένα άγχο το πρωί στη δουλειά. Σωστό αυτό και που λέτε. ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μιλάμε τώρα. Έχουμε 500 νοσηλευτέ και γιατρού, οι οποίοι είναι σε καραντίνα. Έτσι. Και είναι σε καραντίνα μικρότερη από ό,τι είναι οι άλλη. Δηλαδή παίρνουν μεγαλύτερο ρίσκο 7 μέρε. Αν λοιπόν έχει 500 σε καραντίνα και είναι να προσλάβει 2.000, ενώ από το σύστημα δεν ξέρω πόσε χιλιάδε λείπουν. Δεν μπορώ από την άλλη μεριά να ακούω και κριτική συνεχώς έτσι διάχυτη και μάλιστα ξέρεις με την εκείνη την ψευτοτρόλικη προσέγγιση που βοηθάει στο διαδίκτυο όπου έχει βγει και μίσο, έχει βγει και κακία, έχει βγει και ένα απίστευτο αριστοφανικό χιούμορ το οποίο σώζει και σε κάνει και γελάς ότι οι κυβερνήσει και αυτή και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι κλείσανε κλινικέ. Απέλησαν κόσμο. Τον έστρεψαν στον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά λοιπόν. Και τώρα καθόμαστε και συζητάμε όποιο θα, θα ζήσει ποιο. Το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Λέμε για τα παιδιά να κάνουν τηλεμαθήματα. Εσύ είσαι σίγουρο ότι κάθε σπίτι έχει υπολογιστή, Είναι, είναι ένα θέμα που θέτεις. Αν στο σπίτι υπάρχει ένα υπολογιστή. Και θα... Σε αυτόν τον έναν υπολογιστή, ο ένα δουλεύει με τηλεργασία, απλήρωτη, ανασφάλιστη και, και αύριο το πρωί την εισαγωγή για να, πάει να, 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 να μην έχει να φάει. <coughs> Ζητώ συγγνώμη. Είναι από την uh, ατσιγαρία των ημερών την υποχρεωτική. Και μετά <laughs> να πας καπάκι σε αυτή την ιστορία. Να κάνεις Στο παιδί που την ίδια ώρα πρέπει να κάνει μάθημα. Στη γιαγιά και στον παππού που θέλει να μιλήσει με τον εγγονό που είναι στην άλλη άκρη της γης. Να λες ευλογημένη τεχνολογία και την ίδια ώρα καταραμένη φτώχεια ακόμα και στο επίπεδο του υπολογιστή. Για να μην πάω στο φαγητό και στα άλλα τα ουσιώδη. Επομένω. Η δουλειά δεν μπορεί να μετατραπεί. Εμένα με ανησύχησε να ακούω τον κύριο Βρούτσι να λέει ότι πολλά από αυτά που κάνουμε τώρα θα μείνουν μετά. Τι θα μείνουν. Εδώ θέλει... Ένα πράγμα διαβεβαιώνω. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί. Μάλιστα. Για να μου σε ευχαριστώ. Τη μάσκα δεν τη βάλαμε για να μα κάνουν αναγνώριση αντοχή στην υποταγή. Τη βάλαμε για να προστατευτούμε από τον κορονοϊό. Ευχαριστώ. Δεν βάλαμε τη μάσκα για να μα βουλώσουν το στόμα. Για να μην μιλάμε. Για να μην απαιτούμε. Για να μην ζητάμε καινούργια οργάνωση τη κοινωνία. Αυτά τα καινούργια αρχή δεν σημαίνει να κάνουμε καινούργια αρχή, να συντηρήσουμε και να επαναφέρουμε τα προβλήματα των προηγουμένων δεκαετιών και τι λανθασμένες επιλογέ. Με, 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 με παλαβού και με. με, με ε, να θρυνεί η μισή Ευρώπη για το Brexit, και μετά να θρυνεί για τα θύματα στο Λονδίνο, και μετά να θρυνεί για την αλλαγή του μοντέλου Σουηδία, που μιλάει για την Αγέλη και για την πολιτική της. Ε, για επιστήμονες οι οποίοι χάθηκαν τα μυαλά μας και πήγανε στο εξωτερικό... και τώρα τα καλούμε θελοντές. Είναι... Γιατί τους καλούμε θελοντές και δεν τους είχαμε δικούς μας εδώ να δουλεύουν. Δίπλα μας. Σωστό. Για να μου σε ευχαριστώ. Μας. Σε ευχαριστώ θερμά. Ε, 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 εγώ σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ και να ξέρετε ένα πράγμα. Ναι. Την επόμενη μέρα μία παράκληση σε όλους. Έλα. Και ισχύει και για σένα και για όλους όσοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Πάμε. Όσα δεν βγάλουνε, οι μαυραγορείτες αυτή τη στιγμή ναι. από τον κορονοϊό μην τους επιτρέψουμε να τα βγάλουν από τα ψυχοφάρμακα που θα μας πουλάνε την επόμενη μέρα για να τα βγάλουμε πέρα με μια κόλαση που είναι δικιά τους και δεν είναι δικιά μας. Να είσαι καλά, Λιάννα μου. Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Καλά. Να είσαι πάντα να είσαι καλά. καλά.